Αδυναμία βέβαια παρουσιάζει ΑΕΛ και μπροστά να βγει σωστά. Εδώ Σόσιν προλαβαίνει τον Γιάννου και σφυρίζει πέναλτι ο γύρος Καπιταμής. Λούκας Σόσιν κερδίζει το πέναλτι και την μεγάλη ευκαιρία πλέον για την ανόρθωση. Η κίτρινη κάρτα και στο τερματοφύλακα της ΑΕΛ. Νομίζω ήταν καθαρή η παράβαση. Ξαναβλέπουμε. Παίζει πρώτος την μπάλα ο Σόσιν. Πέφτει στα πόδια του ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Καθαρή παράβαση. Σφυρίζει ο κύριος Καπιτανής. Εκτελεί ο Σόσιν. Στέλνει τον Γιάννου στην άλλη πλευρά. Την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 μπροστά η ανόρθωση. 27ο λεπτό. Με το εύστοχο χτύπημα απέναντι από τον Πολωνό, που κέρδισε με την δική του πολύ καλή προσπάθεια το πέναλτι, το εκτέλεσε εύστοχα. Από Μάκνε, που Αβεντούρα στη συνέχεια διώχνει ο Λάμπρου. Νικολάου προσπαθεί, βάζει την παλακάδο ευκαιρία και 2-0 για την ανόρθωση. Στην πρώτη ουσιαστικά επίθεση της στο δεύτερο ημίχρονο. Το πουθενά θα λέγαμε, από μια παλιά που περισσότερο έγινε για να φύγει μπάλα στην πίεση εκεί του Ενδιάγκη, από την άμυνα της ανόρθωσης, στην πίεση του Ενδιάγκη εκεί. Εδώ ο Νικολάου ανενόχλητος θα λέγαμε κατεβάζει την μπάλα κάτω από το λάθος που κάνει ο Κάντε, τον κακό υπολογισμό. Ο Ζενάτου ήταν ξανά μπροστά η ανόρθωση, το σούτ από τον Λαπάν, διώχνει ο Γιάννου, έχει νέα ευκαιρία ανόρθωση και τον γκολ από τον Μποαβεντούρα. Τελειώνει το παιχνίδι νωρίς η ανόρθωση στα πρώτα 15 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Βλέπετε, ακούτε τι γίνεται στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Μέσα σε ένα τρίλεπτο η ανόρθωση πετυχαίνει δύο γκολ και ουσιαστικά τελειώνει το παιχνίδι όσο αφορά. ΑΕΛ έχει κάνει τις τρεις αλλαγές. Μπαλιάκα τον Εντιαγένα, η ευκαιρία και γκολ. Μειώνει η ΑΕΛ με τον Σεϊνί Εντιαγέ. Το 71ο λεπτό. Ανενόχλητος κάνει την κεφαλιά και νικά τον Μπεκιάη, μειώνοντας σε 3-1.